Έχω ένα μπουλάκι, το λένε μαδάτι, και το έχει λιγανάκι, είναι όμορφα και λάδι. Σε τούτη τη γη του φαρμακά, περήφανοι αρκάτες έκαναν την πέτρα χώμα και ποτίσαν τη γη με υδρότα, να γεννοβολά κάθε λογή καρπούς και στέριωσαν στον αφιλόξενο τόπο της πιτσιγιάς με τις ψηλές βουνοκορφές, τις επικλινείς πλαγιές και το πετρώδες έδαφος. Έκαναν τους σκόπους, τις χαρές και τις πίκρες τους τραγούδι να τους συντροφεύει την ώρα της δουλειάς αλλά και της διασκέδασης. Αν η μέρα του Πάσχα, της πιο λαμπρής γιορτής της χριστιανοσύνης, θα συναχτούν στην πλατεία του χωριού όλοι μαζί να μνήσουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο την Ανάσταση και να διασκεδάσουν. Έχει ένα μπουλάκι που το λένε Μαγδαλή και το αηδονάκι τι ωραία και λαϊδί. Είπαμε το ένα, να στο πούμε δύο, δύο και λιγοντογύρι και ένας μόνος ο Θεός. Είπαμε το δύο, ας το πούμε τρία, η Αγία η Τρία. Το τραγούδι του σε παραλλαγές είναι διαδεδομένο σε όλη την Κύπρο. Ο λαογράφος Κυριάκος Χατζιωάννου το καταγράφει ως αριθμητήριον που το τραγουδούσαν παιδιά καθώς έπαιζαν στην Άχνα και το συνδέει με τον Εφταπάρθενο χορό της Μεγάλης Ελλάδος. Η Εφροσύνη Ριζοπούλου Ιγουμενίδου το άκουσε στην Τραχυπέδουλα και το συνδέει με το Φόρο της Δεκάτης. Η καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας Αλεξάνδρα Σαμουήλ δηλώνει ότι το τραγούδι επανέρχεται ξανά και ξανά στον αριθμό 1 και αντιπαραβάλλεται αριθμητικά με όλα τα αισθητά και ουράνια που παρατίθενται στο τραγούδι, αφού σύμφωνα με τους Πυθαγόριους και την αρχαία αριθμολογική συμβολική παράδοση, την οποία απορρόφησε η χριστιανοσύνη, το 1, η μονάδα, ήταν λιγότερο ένας αριθμός και περισσότερο μια ουσία. Μια πρώτη αρχή από που προέρχονταν όλοι οι αριθμοί, αρσενικοί και συγχρόνως θηλυκοί. Αυτό είναι το πουλάκι που έχουμε στο φαρμακά. Είναι το μοναδικό πράγμα που στην Κύπρο μόνο στο φαρμακά είναι το λαλούς. Είμαι 71 χρόνο εδώ και 53 χρόνια λέγω το πουλάκι. Εμείς φτάσαμε το να τραγουδούν οι γιαγιάδες μας για να καταλάβει και συνεχίζουμε. Από τα χρόνια τα πολλά που παρακολουθούσαμε τους πιο μεγάλους, τους παππούς μας, τους γιαγιάδες μας, τους γονιούς μας, μας άρεσε, μάθαμε τα λόγια, τα λέμε και τα συνεχίζουν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας εύχομαι. Τραγουδούσε το η γιαγιά μου εδώ στην πλατεία, που τη γιαγιά μου το πήρε η μάμα μου, που τη μάμα μου το πήρα εγώ, από μένα το παίρνει ο γιος μου, η αγκρονή μου. Από την ηλικία των 5-6 ετών. Τον καιρό που θυμάμαι εδώ στο χωριό, πάντα Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα, βγαίναν όλοι οι χωριανοί εδώ στο προάβλιο της εκκλησίας και το λέγανε. Είμαστε περήφανοι που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Ήταν το πιο καλό πράγμα. Ναι, είναι ωραίο πράγμα. Ναι, τη Λαμπρής. Περιμέναμε να έρθει η Λαμπρής. Για να πούμε το φουλάκι, τούτες οι μεγάλες, σε λαλούσαν το, είμαστε και εμείς μισές. Ένα από σαν τις κορούδες, πιάναμε και εμείς πίσω. Άλλη στάση μπούτσι. Πιάναμε και εμείς οι μισές και λαλούσαμε το. Η αγάπη των χωριανών για τη λαϊκή ποίηση, ιδιαίτερα τη λαϊκή θρησκευτική ποίηση, αποτυπώνεται στα χειρογράφα τετράδια του Κυριάκου Ιακώβου, που γραμμένα το 1890 περιλαμβάνουν πολλά από τα λαϊκά άσματα, κυρίως θρησκευτικά, αλλά και ποίηματα των λαϊκών ποιητών της εποχής του, όπως του Χριστόδουλου Τσάπουρα. Είδα του παππού μου, ο πατέρας του πατέρα. Λοιπόν, έχει και άλλα βιβλία, τα οποία έχουν άλλες περιγραφές. Εδώ έχουν και άλλα τραγούδια, έχουν και ψαλμωδίες, έχουν ψαλμούς διάφορους, το Ισαΐας Εβδομάδας, των Αγίων, τραγούδι της
Αΐας Παρασκευής. Τραγούδιο της Αΐας Ανάστασης. Ήμπρατα από τους γονιούς μου, ήταν μέσα στο σπίτι, όταν σε κάποια φάση που κοίταζα να βρω ορισμένα πράγματα, αλλά τα βρήκα και είπα να τα φυλάξω, διότι είναι κληρονομιά. Η φιλόλογος ερευνήτρια Άννα Νεοφίδου, εργαζόμενη στο Αρχαίο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, μαζί με μια ομάδα ερευνητών, συγκεντρώνει στο βιβλίο της τα έθιμα της Κύπρου. Καταγράφει το πουλάκι και αναφέρει. Σε όλη την Κύπρο, το Πάσχα, γίνονται πανηγύρια, γίνονται γιορτές, χωροί και στο Φαρμακάν φαίνεται ότι επικράτησε μέσα από τους αιώνες να τραγουδούν το πουλάκι. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι το ότι ολόκληρο χωριό τραγουδούσαν τούτο το τραγούδι. Είναι μοναδικό στην Κύπρο αυτό που γίνεται στο Φαρμακάν τις ημέρες της Λαμπρής. Είναι ο τύπος των αριθμητικών τραγουδιών. Η τραγούδια τα εκατόλογα της αγάπης που ξεκινά 1, 2, 3 και πάει. Από τότε που έκαναμε τούτη την έρευνα, αγάπησα παραπάνω τον τόπο μου και τον λαό μας. Είναι πλούτος, απέραντος. Η μουσική της Κύπρου στηρίζεται πάνω στο λεγόμενο κράμα, ας πούμε, τη σύνθεση αυτών των μουσικών, δηλαδή ξεκινώντας από το Βυζάντιο και μετά, λόγω και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι λαοί που εσμίξαν μέσα στο ευρύτερο μεσογειακή λεκάνη, ας την πούμε, δημιούργησαν τη δική τους σύνθεση μουσικής. Πιο καλά γραμμένη αυτή η μουσική τη βρίσκουμε παραδείγματος χάρη στη λεγόμενη όπως την ονομάζουν οι Οθωμανοί, ας πούμε, Οθωμανική κλασική μουσική. Τι ήταν αυτή? Ήταν η μουσική την οποία εκατέγραψαν πάρα πολλοί σουλτάνοι πληρώνοντας μορφωμένους ανθρώπους της αυτοκρατορίας τους, μέσα από αυτούς πάρα πολλούς Ρωμιούς, Έλληνες δηλαδή. Αυτή η μουσική, παραδείγματος χάρη, έχει μέσα της, αν θέλουμε να το πούμε με δυτικούς όρους, κλίμακες ή τρόπους, μακάμια. Το καθένα από αυτά παράγει τα δικά του συναισθήματα. Πηγαίνουμε λίγο στο τραγούδι αυτό που συναντούμε στο χωριό του Φαρμακά. Τραγουδούν σε τρόπο ή μακάμι χιτζάς, όπως το έχω αντιληφθεί εγώ, δηλαδή κινείται η φωνή σε ένα λεγόμενο πεντάχορδο χιτζάς. Κινείται δηλαδή μόνο σε αυτό το περιεχόμενο. Αυτό το πράγμα το συναντάμε και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Το πιο κοντινό παράδειγμα αυτού του τραγουδιού είναι η καταγραφή ενός παιδικού τραγουδιού στην κατηγορία των αριθμητικών τραγουδιών με θέμα την εκμάθηση των αριθμών, που λεγόταν «Να το πούμε ένα». Δύο μικρές διαφορές που έχουν αυτά τα δύο τραγούδια και θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι παραλλαγή, είναι ότι το τραγούδι καταγραφή στο Μικρασιάτικο από τη Δόμνα Σαμίου είναι τραγουδιέται σε ρυθμό καλαματιανό, δηλαδή 7-8, και είναι στον τρόπο rust, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι. Το τραγούδι που συναντάμε στο Φαρμακά είναι σε τρόπο χιτζάς, όπως έχω πει προηγουμένως, και είναι, θα το έλεγα, σχεδόν άριθμο, δηλαδή δεν μπορεί να χορευτεί. Μπορεί να μεταφέραν την κυκλική μορφή ρυθμική που είχαν ακούσει σε μια μορφή ευθείας γραμμής που επαρήγαγε έναν τελετουργικό που έμεινε στην ιστορία. Δηλαδή η επανάληψη του έφερε το έθιμο. Όταν πιέναμε είτε σε αμπέλια είτε σε περβόλια και απέναντι άλλες χορκανές, ακόμα που τραγουδούσαν με ψηλή φωνή τραγούδια που ήξερα παλιά. Το πουλάκι το έλεγα με ψηλή φωνή. Η πατριωτρία στο πουλάκι.
τέσσερα. Τέσσερα καρδούλος τα αγρός, η Αγία η Τρία. Όταν τραγουδούν οι γιαγιάδες, παρατηρούμε έτσι σαν, κάτι σαν το μακρόσυρτο στη φωνή τους. Η ερμηνεία που μπορώ να δώσω εγώ είναι ότι επειδή το τραγούδι από το Φαρμακάς βασίζεται πάνω στο πεντάχορδο χιτζάς και επειδή το χιτζάς, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, και κάθε μακάμι παράγει κάποια συναισθήματα, το χιτζάς παράγει ένα κάποιο συναίσθημα χαρμολύπης ή περισσότερο έτσι μιας νοσταλγίας ή λύπης, τέλος πάντων, στην απόδοση του μακαμιού, του τρόπου χιτζάς, έτσι και αλλιώς παράγεται ένα μήκος, ας πούμε, πώς να το πω, σαν μια έκταση της φωνής για να μπορέσει να παραχθεί. Και τα φορέματα που φορούσα μάνα μου στο πουλάκι ήταν η αλατζά που εφανίσκαν πριν με το νήμανι που είχαν αργαλιό. Μετά φορούσαν και στόφα, είναι η αλατζά τούτο. Στο κεφάλι φορούσα το μαντήλι, καφέ ή κόκκινο με το γαζί του τροχούι και κυπαρισούι. Με το 12 στο που με 13, 13 τα φεγγάρτα, 12 είναι οι Αποστόλοι, 11 είναι οι Αρχαγγέλοι, 10 ποδός ο Καούρας, 9 μήνυ το παιδί, 8 πόδι του γυαλού, 7 πλανήτες του ουρανού, 6 άστρη όπλια, 5 δάχτυλος ο γέρας, 4 καντούρος σταυρός, η Αγία η Τριάδα, 2 κέρι κοντογύλι, ένας μόνος ο Θεός. Έτσι άενα και τελετουργικά, οι κατοικοί του χωριού θα προχωρούν στο δρόμο που χάραξαν οι πρόγονοί τους, μετατρέποντας τις ρίζες τους σε νότες και μέσα από το τραγούδισμά τους θα ενώνονται με τους απανταχού φαρματζώτες.